Η κυβέρνηση δεν πρέπει, δεν μπορεί να εμπλακεί σε μια σεναριολογία εντός και εκτός της Ελλάδας που αγγίζει πολλές φορές και τα όρια της εγκληματικότητας. Αλλά να ξέρουν όλοι ότι διαχειριζόμαστε το ζήτημα του χρέους όχι μόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης αυτόν τον στόχο έχουν, όπως και με τη χθεσινή συνάντηση υπό τον κύριο Γιούνκερ, τον πρόεδρο δηλαδή του ΕΚΟΦΗΝ της λεγόμενης Ευρωζώνης. Όπως σας είπα, η σεναριολογία αγγίζει τα όρια της εγκληματικότητας. Όπως και χθες, που ανεύθυνα και πάλι κάποιοι θέλησαν να ενσπείρουν τον φόβο για διάφορους λόγους, ακόμα ίσως και κερδοσκοπικούς. Χθες είδαμε ακόμα μια φορά πόσοι κίνδυνοι παραμονεύουν για τη χώρα, ακόμα και με προβοκάτσιες, όπως με το εφάνταστο σενάριο για δίθεν έξοδό μας από το ευρώ. Φυσικά, κανένα τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει. Κανένα τέτοιο σενάριο δεν συζητήθηκε καν στις ανεπίσημες επαφές που έχει η χώρα μας, όπως η χθεσινή, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πορεία μας, τις προσπάθειές μας που καταβάλουμε και εμείς και από κοινού στην Ευρώπη για την έξοδο από την κρίση. Βέβαια, αυτό το περιβάλλον, αυτή η σεναριολογία είναι πολύ αρνητικό. Είναι πολύ αρνητικό για την ψυχολογία του ελληνικού λαού. Αλλά και βέβαια και για τον κάθε επενδυτή, είτε Έλληνα είτε ξένο, που θα ήθελε να επενδύσει, να δημιουργήσει, να αναπτύξει δράσεις και πρωτοβουλίες. Γι' αυτό και καλώ όλους, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαιτέρως, να αφήσουν την Ελλάδα ήσυχη, ήρεμη, να κάνει τη δουλειά της. Η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της. Η φετινή χρονιά, παραδείγματος χάρη, το ξέρετε, στον τουρισμό αναμένεται καλύτερη. Και είναι και από τη δουλειά που κάναμε μαζί. Κυβέρνηση, με φορείς, με την αυτοδιοίκηση. Δουλέψαμε σκληρά αυτή τη χρονιά και θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν μπορεί όμως αυτή η θετική πορεία, η θετική πορεία της χώρας μας, οι θυσίες του ελληνικού λαού, να υπονομεύονται από τα συνεχή σενάρια, από την σεναριολογία, την κακοφωνία που υπάρχει πολλές φορές ακόμα και στο πλαίσιο της Ευρώπης. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η ψυχολογία από μόνη της προκαλεί πραγματικά αποτελέσματα στην οικονομία. Μπορεί να είναι και θετικά, μπορεί όμως να είναι και αρνητικά. Αυτό το μήνυμα το έχω επαναλάβει σε όλους τους τόνους, σε κάθε ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντώ. Απ' την άλλη, αγαπητοί φίλοι, επειδή γνωρίζω ότι αναλύσεις, παρενέσεις, καλοπροαίρετες συμβουλές, αλλά ακόμα και κερδοσκοπικές επιθέσεις και κακόβουλα σχόλια θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν έχουν τελειώσει αυτά. Εμείς πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι μπροστά σε αυτή την κακόβουλη ή τα όποια εμπόδια έχουν μπροστά μας. Οι αλλαγές στη χώρα πρέπει να συνεχίσουν και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα, δυναμικά. Τώρα είναι η ώρα να γίνουν πιο ρηξικέλευτες, πιο αποφασιστικές, πιο δίκαιες, πιο ριζικές. Αυτό σημαίνει ότι ξεβολευόμαστε από αυτά που γνωρίζαμε. Παραδείγματος χάρη, αναφερθήκατε κι εσείς εμέσως πριν σαφώς το πολιτικό σύστημα. Τόσοι κατηγορούν το πολιτικό σύστημα ως υπαίτιο. Όμως αυτό δεν αλλάζει μόνο με νόμους. Αν η νοοτροπία ότι όλα έρχονται από το κράτος, το ρουσφέτι, η εύνοια αντί της τοπικής
περιφερειακής δημιουργίας συνεχίσει. Δεν κάναμε τίποτα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει με δυναμισμό τις αλλαγές. Είναι και ώρα να συναισθανθούν όλοι να συναισθανθούν, κόμματα, φορείς, η επιστημονική κοινότητα, επιχειρηματίες, μέσα ενημέρωσης, κάθε ένας που είναι σε θέση ευθύνης, ότι η κατάσταση δεν σηκώνει ούτε μαγικές συνταγές, δεν επιτρέπει υπεκφυγές, ούτε μαγκές, απαιτεί ευρεία προσπάθεια.